Αυτό το τραγούδι ήταν ίσως το μήνυμα της Έλενας Παπαρίζου λίγο μετά το χωρισμό της με τον Τόνι Μαυρίδη. Η τραγουδίστρια μιλάει για πρώτη φορά για αυτό το χωρισμό στο περιοδικό Νίτρο. Φτάσαμε στο σημείο που έπρεπε να τελειώσει. On the end of the road. Ούτε πρόκειται να σου απαντήσω ποιος πάτησε τη σκανδάλη. Τι διαφορά έχει αν το έληξα εγώ ή ο Τόνι? Στην τελική, οι μόνοι που ξέρουν τι συνέβη είναι εγώ και εκείνος, κανένας άλλος. Και δεν με ενδιαφέρει τι γράφεται και τι ακούγεται. Η Έλενα Παπαρίζου θεωρεί ότι το κεφάλαιο το δικό της με τον πρώην σύντροφό της είναι τελείως προσωπικό της θέμα. Εγώ για τον Τόνι δεν πρόκειται ποτέ να πω κακό λόγο. Κανείς δεν θα ακούσει κακή κουβέντα για εκείνον από εμένα. Είχαμε 12 χρόνια δικά μας, τον αγαπούσα πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και θα τον αγαπάω για όλα όσα ήταν όσο ήμασταν μαζί. Για το πώς ήρθε ο χωρισμός ακούγονται πολλά. Ωστόσο, η νικήτρια της Eurovision το 2005 ξεκαθαρίζει μέσα από τη συνέντευξη πολλά πράγματα. Τελείωσε ομαλά ή με κάποια αφορμή? Και από τα δύο. Είναι σίγουρα οριστικό? Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τελείωσε. Μιλάτε στο τηλέφωνο ή μιλάνε μόνο οι δικηγόροι μεταξύ τους? Αραιά και πού. Είσαι για να δει ο ένας αν είναι καλά ο άλλος. Όσο για το εάν αυτός ο χωρισμός θα έπρεπε να έχει έρθει πιο νωρίς, δίνει τη δική της απάντηση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχεις χωρίσει νωρίτερα? Θα σου απαντήσω ψυχρά. Όχι, γιατί δεν ήμουν έτοιμη να γίνει πιο νωρίς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι άνθρωποι αλλάζουν κάθε μέρα. Κάτι που ξέρω καλά, γιατί και εγώ έχω αλλάξει από τότε που πέθανε ο πατέρας μου. Έχω αναθεωρήσει τη ζωή μου, έχω βάλει άλλες προτεραιότητες. Γιατί αυτά που έχουν σημασία είναι πρώτον η υγεία, μετά η αγάπη και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Η Έλενα Παπαρίζου όμως μιλάει και για το κεφάλαιο παιδί στη ζωή της. Θα ήθελες ακόμη με όλα όσα έχουν γίνει να είχες ένα παιδί από εκείνον? Αν είχε συμβεί, θα ήταν παιδί μου. Και ήθελα να κάνω παιδιά με τον Τόνι. Ήμασταν σε μια φάση, αν μας κάτσει, μας έκατσε. Τώρα δεν θέλω. Όταν είδε τις φωτογραφίες του πρώην συντρόφου της με νέα συνοδό, το αντιμετώπισε με το δικό της τρόπο. Δεν σε χάλασε που τον είδες να βγαίνει τόσο σύντομα με κάποια άλλη και μάλιστα κάπου που ήταν παρόντες φωτογράφοι? Είτε τώρα είτε λίγο αργότερα, κάποια στιγμή αυτό θα συνέβαινε. Και αν κάτι με είχε ενοχλήσει, θα του το είχα πει προσωπικά. Εντάξει, έπρεπε να προσέχει και αυτός και αυτή. Αν και από ό,τι ξέρω, απλώς έτυχε να είναι παρόντες παπαράτσι. Δεν βρέθηκε επίτηδες εκεί, αλλά να σου πω κάτι. Και τι έγινε? Έκαναν κάτι κακό? Και να βγήκαν και να χαμ***ν και να έκαναν σεξ, ποιον πείραξαν? Υπάρχει πιο ανθρώπινο πράγμα από το να θέλει να κάνει σεξ ο άνθρωπος?